Το έργο Ματέους γράφτηκε το 1979 και αναφέρεται στη ζωή του αυστριακού μουσικοσυνθέτη Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Αμέσως το έργο παίρνει το βραβείο θεατρικών κριτικών, ανεβάζεται στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη με διάσημους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Αναφέρουμε τους Πολ Σκόφιλντ, Ρομάν Πολάνσκι και Μακ Χέλεν. Το 1984 γίνεται ταινία και παίρνει βραβείο Όσκαρ για το σενάριο. 200 χρόνια από το θάνατο του Μότσαρτ, επέτειος που γιορτάστηκε παγκόσμια, το θέατρο Πράξης της Λεμεσού επιχείρησε να ανεβάσει το σπουδαίο αυτό έργο. Δύσκολη ρόλη, δύσκολη παράσταση, όμως ο σκηνοθέτης Νίκος Χαραλάμπους κατόρθωσε να δώσει μια στέρεη δομή στην πρότασή του, δίνοντας ωστόσο περισσότερη έμφαση στο λόγο παρά τη μουσική. Με έξυπνες αναλλαγές στο σκηνό, το λιτό σκηνικό και τα κοστούμια βοήθησαν τους ηθοποιούς να αποδώσουν τους ρόλους τους. Σπύρος Σταυρινίδης και Αντώνης Κατσαρής, στους ρόλους των Αματέους και Σαλιέρη αντίστοιχα, απέδωσαν τη διάσταση των δύο χαρακτήρων όπως μπλέκονται με νήματα φαντασίας και ιστορικής αλήθειας. Βασισμένο βέβαια το έργο στην εκδοχή που θέλει το μαέστρο της Βασιλικής Αυλής της Βιέννης να επιστρατεύει όλες τις δολιότητές του για να εξοντώσει τον ιδιοφυή Μότσαρτ. Σε ηλικία 35 χρόνων πεθαίνει ο Μότσαρτ, το έργο του όμως κατακλείζει τον κόσμο. Ο Σαλιέρη πεθαίνει 34 χρόνια αργότερα. Σιγά σιγά η ζωή τους γίνεται ένας μύθος, η πορεία τους, το παιχνίδι του ανθρώπου, στην αναζήτηση του Θεού μέσα από τις πολλαπλές μορφές της τέχνης.